Blues Pop, βρίσκεται εδώ στο Μαγαροπούλιο Θέατρο και ψυχαγωγεί τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο του Δήμου Τρίπολης. Είναι μεγάλη τιμή για μας για να τους έχουμε στην πόλη μας και πιστεύω και εύχομαι να βρούμε τα χρήματα να στείλουμε και εμείς στο δικό μας Μουσικό Σχολείο κάποια στιγμή να φιλοξενηθεί στην Αυστραλία και τα δικά μας τα παιδιά να παρουσιάσουν το δικό τους μουσικό πρόγραμμα. Εκ μέρους του Δημάρχου τους καλωσορίσαμε εδώ και εύχομαι να έχουν καλή διαμονή και να τους στηρίξουμε και ό,τι άλλο χρειάζεται ο Δήμος Τρίπολης θα είναι δίπλα και μαζί μας. Την πόλη της Τρίπολης, μέσα από τη γλώσσα της μουσικής συνδέονται δύο κουλτούρες διαφορετικές. Μέσα από τα μουσικά σχολεία τόσο του Σύνδου όσο και της πόλης μας δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουμε ότι μπορούμε να συμπάρξουμε, όπως άλλωστε γίνεται τόσα χρόνια με τους Έλληνες στην Αυστραλία, τους ομογενείς μας. Θέλω να τονίσω και να καλωσορίσω τα παιδιά και τους συνοδούς από την πόλη του Σίδνεϊ. Θέλω να πω ότι είναι αξιέπαινο το ότι μέσα στο διάστημα των δύο εβδομάδων διακοπών τους επιλέγουν να κάνουν ταξίδια με τον κόσμο και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, όχι για να κερδίσουν κάτι, αλλά γιατί τους αρέσει. Μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά των σχολείων να κάνουν προθέσεις και ανταλλαγές. Και οι ανταλλαγές αυτές να υπερβαίνουν τα όρια της χώρας, και με τη σχολεία και αυτές των διπλών οικονομικών, αλλά να συναντάμε με αυτές μουσικών σχολείων άλλων χωρών, όπως αυτή την αντίθετη γνωστή, που υπάρχει από ένα προάστιο σε αστικά του Σίδνεϊ, από μουσικό μου σχολείο, και παίζει θαυμάσια μουσική μπαρόκ, που ακόμη και για πολλά επαγγελματικά σήματα της πατρίδας μας είναι ζητούμενο. Και σας φαίνει παράξενο το λόγο, γιατί εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η πονή άποψη αυτή είναι είναι μεγάλη χαρά για μας, που μπόρεσαν τα παιδιά μας να δούνε, να απολαύσουν μια προχωρημένη δουλειά. Και είναι, το ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο που είχε την καλοσύνη και την οργανωτική σκέψη να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι.